δάση από καλάμια σε ακαθάριστα ρέματα φουντών την αγανάκτηση δημοτών στις πληγήσεις πριν από έναν χρόνο περιοχές στο Δήμο Χερσόνησου. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια. Μόλις κάνει μια ψυχάλα, λέμε Παναγία μου, μήπως εμένα στο σπίτι μέσα δεν μου άφησε τίποτα. Μου πήρε 13 ζευγάρια παπούτσια, είχα του γιου του άντρα μου και εμένα και τώρα κοίτα τι μου φέρνουνε από τα χωριά οι φιλενάδες μου. Και φοράω 40 και 50 νούμερο. Και ούτε ρούχο δεν έχω να βάλω. Το κράτος πώς λειτουργεί. Εγώ το είπα στο σκύλος μου και ο σκύλος στην ουρά του. Αυτό μην το κόψετε, αυτό είναι το πραγματικότητα. Μην παίζουν με την αγωνία μας, με τους κόπους μας. Ας το ψωμί μας, η ζωή μας πάνω απ' όλα. Δυστυχώς φοβόμαστε όλοι εδώ η γειτονιά, όλος ο κόσμος. Πρόκειται για εικόνες από τον Γουρνιώτη ποταμό. Αίσθηση προκαλούν και εικόνες με τη βάρκα δίπλα στα καλάμια, με τους δημότες όπως φαίνεται να προετοιμάζονται εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Καλά είναι να έρθουν να τα καθαρίσουν. Όλη νύχτα μέσα στο πόδι. Γιατί παίρνουμε τηλέφωνο να μας δώσουν το Δήμο, δεν μας το δίνουν. Δεν μας το δίνουν. Να του πούμε για τις αποχετεύσεις εδώ. Να ανοίξει εδώ όπως είχαν πει να ανοίξουν αυτά εδώ, να ανοίξει που μπορεί να φεύγει το νερό. Είχαν πει για τον Οκτώβριο ότι θα ξεκινούσαν. Ναι, αλλά δεν μας είπαν για ποιο Οκτώβριο όμως. Δημότες βρίσκονται σε εγρήγορση τις βροχερές ημέρες, περιγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τους φόβους τους στην περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. 4 η ώρα βγήκαμε έξω και κοιτούσαμε στα παράθυρα, βγαίναμε έξω, κοιτούσαμε το ποτάμι, φοβηθήκαμε. Τα χάσαμε πάλι τα αυτοκίνητά μας, τα σπίτια μας. Το γεφυράκι έχει εκεί πιο πάνω και στουμπώνουν τα καλάμια όλα τα δέντρα. Έχει ξεχυλίσει ο ποτάμος. Οι αρμόδιοι με συγχωρείς κοφαίνουν, δεν ακούνε, δεν κατέχουνε πράγμα. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες τις περσινές δεν είδαμε καμία υλοποίηση των υποσχέσεών τους σε κανένα επίπεδο, ούτε σε αντιπλημμυρική προστασία, ούτε στο να προχωρήσουν στη διευθέτηση του ρέματος, με αποτέλεσμα να ζούμε με το φόβο για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Να εφαρμοστούν αντιπλημμυρικά έργα, να επισπεύσουν τις κινήσεις τους, διότι πλέον νομίζω ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχωρητό. Ξεκινούν εργασίες καθαρισμού στο Γουρνιώτη ποταμό, δηλώνει ο Νίκος Ιρηγονάκης. Και επίσης από τον παράλληλο δρόμο από εκεί να καθαριστεί, διότι έχουν βάλει λόφ στα χώματα, δεν ξέρω ποιος τα βάλε εκεί. Αντιθέτως, καθαρίστηκε μεγάλο τμήμα του Γουβιανού ποτάμου, ωστόσο δημότες αναφέρονται στο κίνδυνο που ελοχεύει στα πρανή του δρόμου από τη βροχή, καθώς και στη μελέτη διευθέτησης του Γουβιανού ποτάμου, η οποία ανατέθηκε το Δεκέμβριο του 2020. Σας εγγυούμε λόγω δουλειάς ότι αν κατέβει στοιχειωδώς λίγο νερό, θα πέσει ο δρόμος και θα αποκλειστούμε 10 οικογένειες πίσω. Και προσέξτε, είμαστε όλοι με νόμιμες άδειες. Μετά την οριοθέτηση που έγινε το 2002. Η διευθέτηση ανατέθηκε πέρυσι, το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Καλά τα λέω. 18 χρόνια. Και πώς θα γίνει τελικά? Αυτό είναι ένα ερώτημα που όποιος στολίσει χρυσούν ορολόγιων κερδίζει. Αυτό εδώ πέρα από τον κόμβο που βρισκόμαστε, υπάρχει μελέτη για γεφυράκι. Από το 2012. Υπό εξέλιξη είναι η μελέτη διαθέτησης του ρέματος στη Σταλίδα, ενώ αρχές του 2022 πρόκειται να ανατεθούν οι μελέτες του Γουρνιώτη ποταμού και των Μαλίων. Το θέμα της οριοθέτησης διευθέτησης είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Δυστυχώς, το λέω με τα λύπης μου, καμία τέτοιου είδους μελέτη, τουλάχιστον εκεί που πάθαμε ζημιές, δεν είναι ολοκληρωμένη. Ούτε στα Μάλια, ούτε στη Σταλίδα είναι ολοκληρωμένη, ούτε στα ρέματα της Χερσονήσου, ούτε της Αναλήψεως, ούτε των Γουρνών, ούτε των Γουβών. Η περιφέρεια το μπαλάκι το ρίχνει στο Δήμο. Ο Δήμος στην περιφέρεια. Αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι εισαγωγικά, βέβαια, πρέπει να σταματήσει. Τη μελέτη διευθέτησης του ρέματος της Ανάληψης Χερσονήσου αναλαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών. Εκτιμώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα υπολογίζεται σε περίπου ένα δίμηνο να έχουμε την ολοκλήρωση της ανάθεσης. Οπότε μετά την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπου ένα πεντάμινο θα έχουμε και την εκπόνηση της μελέτης. Εν τω μεταξύ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει ήδη έτοιμες 3 μελέτες για τη διευθέτηση ρεμάτων, ενώ ήδη προχώρησαν σε παρεμβάσεις στον κόβο Καστελίου και στην περιοχή των Αγριανών. Όλες τις μελέτες γίνονται πακέτο. Οπότε ακριβώς θα έχουμε πληρότητα στις μελέτες και των 4 ρεμάτων. 2 είπαμε στην περιοχή της Χερσονήσου και 2 στην περιοχή των Γουρνών, Γούβες Γούρνες, έτσι ώστε να αδειοδοτηθούν συνολικά από την αποκεντρωμένη διοίκηση και να ζητηθεί ένα κοστολόγιο το οποίο είναι περίπου της τάξης των 17 με 20 εκατομμύρια. Οπωσδήποτε η υλοποίηση του έργου θα έχει ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών.